Εκτονώθηκε, όπως όλα δείχνουν, το κλίμα έντασης που επικράτησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με φόντο τους δασικούς χάρτες και τα προβλήματα που διαφαίνονταν στην Κρήτη για μεγάλο μέρος περιουσιών ή και καλλιεργιών που εμφανίζονταν ως δασικές εκτάσεις. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι κριτικοί, ούτε για τις περιουσίες τους, ούτε για τις ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί. Θα λύσουμε όλα τα προβλήματα με άμεσο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης και χωρίς κόστος για τον πολίτη. Κατά τις επαφές που είχε σήμερα στο Ηράκλειο, με φορείς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεσμεύθηκε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει ανάθεση σε τεχνικούς συμβούλους στα κατατόπους δασαρχεία, προκειμένου να διορθωθούν τα όποια λάθη και εκτός των άλλων να εξαιρεθεί ο ασπάλαθος από τα είδη τα οποία χαρακτηρίζουν δασική μια έκταση. Το επόμενο διάστημα προχωράμε στην ανάθεση σε τεχνικούς συμβούλους στα κατατόπους δασαρχεία της διόρθωσης των σφαλμάτων που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες, τη συμπερίληψη των διοικήσεων εκείνων των διοικητικών πράξεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί και της αναμόρφωσης των χαρτών μετά τις αποφάσεις που θα βγάλουμε, όπου θα εξαιρούμε τον ασπάλαθο από εκείνα τα είδη τα οποία χαρακτηρίζουν δασική μία έκταση. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, διορθώσεις που αφορούν τη φρυγανώδη βλάστηση, που ενώ υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις ότι εκπίπτει των ειδών εκείνων που χαρακτηρίζουν δασική μία έκταση, εν τούτης κάποιοι μελετητές χαρακτήρισαν εκτάσεις που καλύπτονται με φρυγανώδη βλάστηση ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Όπως τόνισε ο κύριος Κρέκας, θα γίνουν επιπλέον διορθώσεις που αφορούν στην φρυγανώδη βλάστηση και πως οι κριτικοί που δεν έχουν να επιβαρυνθούν κάποιο κόστος δεν θα έχουν να φοβούνται τίποτα, επαναλαμβάνοντας ότι κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες αποτελούν ένα τεράστιο αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα και τους πολίτες. Είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση 200 χρόνια μετά την έναρξη Επαναστάσεως. Το κράτος θα αποκτήσει επιτέλους δασικούς χάρτες και κτηματολόγιο. Η κυβέρνησή μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει την αποφασιστική πολιτική βούληση να ολοκληρώσουμε αυτό το τιτάνιο και τεράστιο αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα και για τους πολίτες μας. Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδος, το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των αποκεντρωμένων διοικήσεων να κυρωθούν οι σωστότεροι και δικαιότεροι δασικοί χάρτες, έτσι ώστε να μην είναι κανείς αδικημένος, που δεν πρέπει βέβαια να είναι αδικημένος, και να γίνει αυτό ένα τέτοιο εργαλείο χωροταξίας, το οποίο η χώρα μας θα έπρεπε να έχει εδώ και τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Ο κύριος Κρέκας στο Ηράκλειο είχε συναντήσεις με βουλευτές του νομού, δημάρχους, αγροτοσυνδικαλιστές και εκπροσώπους επιστημονικών φορέων. Δείχνουν ότι είναι σε γνώση του Υπουργείου τα προβλήματα που δημιουργούν οι συγκεκριμένοι δασικοί χάρτες και είναι δρομολογημένη μια πορεία της επίλυσής τους. Το ιδιοκτησιακό αφενός και οι χρήσεις, η αποκρισάλωση χρήσεων είναι τα δύο μεγάλα ζητήματα. Με αυτά ασχολούμαστε και ελπίζουμε να εν τέλει και η κυβέρνηση να ακούσει το δίκαιο αίτημα των πολιτών. Νομίζω ότι αν περάσει από αυτά που μας είπε ο Υπουργός, αν περάσει από την θεωρία στην πράξη, σαφώς θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό θα λυθεί το πρόβλημα για την Κρήτη. Είπαμε ότι θα παρακολουθήσουμε στενά την υλοποίηση των υπουργικών υποσχέσεων και θα παρέμβουμε όταν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Όλο αυτό θα προχωρήσει με ταχύτατο ρυθμό, δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά και ένα μεγάλο κενό της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε σαφή γνώση όλων των εξελίξεων και εδώ είμαστε να παρεμβαίνουμε ώστε να υπάρξει η οριστική λύση για το θέμα των δασικών χαρτών και συνέχεια του κτηματολογίου και να υπάρξει επιτέλους δασολόγιο, που είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, το δασολόγιο για την Κρήτη και για τη χώρα. Επισημάναμε για μία ακόμα φορά τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Με χαρά βλέπουμε ότι υπάρχει θετική αντιμετώπιση. Δηλώσαμε τη διαθεσιμότητά μας για μια καλή συνεργασία με το Υπουργείο και ελπίζουμε όλα αυτά να υλοποιηθούν σύντομα. Ικανοποιημένοι αλλά σε εγρήγορση δήλωσαν οι παραγωγοί, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι θα αναμένουν την υλοποίηση όσων δεσμεύτηκε ο Υπουργός το επόμενο διάστημα. Δόθηκαν απαντήσεις, περιμένουμε, το συντονιστικό παραμένει ενεργό για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρξει. Από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, αν υλοποιηθούν αυτά που είπε, είμαστε ικανοποιημένοι. Εάν τα υλοποιήσουν, θα το δούμε στην πράξη. Αν δεν τα υλοποιήσουν, θα είμαστε πάλι στις δρόμους. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τις εξαγγελίες που έκανε και τις ανακοινώσεις ο Υπουργός, ο κ. Κρέκας. Θεωρούμε από την πλευρά μας ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θετικά τα μηνύματα που εισπράξαμε. Δεν έλειψε ωστόσο και η διατύπωση της αγωνίας για εργαλειοποίηση των δασικών χαρτών προς όφελος μεγάλων συμφερόντων. Μέσα από αυτή την ιστορία, ωφελημένοι να βγουν οι παραγωγοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ο λαός που έχει το δικαίωμα να καλλιεργεί
αλλά σε καμία περίπτωση να μην είναι ευνοϊκή για τους καταπατητές, τους μεγαλοξενοδόχους και τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εμείς φοβούμαστε ότι στο τέλος της ημέρας αυτές οι εκτάσεις πολλές θα πάνε σε εταιρείες οι οποίες θα βάλουν ανεμογεννήτριες σε σταθερό έδαφος και θα μας καταστρέψουν το περιβάλλον. Σε αυτό μας αντίθετη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκλήρωσε τις επαφές του στην Κρήτη με επίσκεψη και συναντήσεις στον Άγιο Νικόλαο.